Συνελήφθη χθες λοιπόν στις 2 του 2015 το μεσημέρι στα Καμένα Βούρλα Φθιώτιδος από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Λαμίας σε συνεργασία με αστυνομικούς του τοπικού αστυνομικού τμήματος, 38χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και καλλιέργεια ναρκωτικών καθώς και για παράβαση νομοθεσίας περιτολωνιακού κώδικα. Ειδικότερα, αστυνομικοί, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, εντόπισαν και προσήγαγαν τον 38χρονο σε νομότυπη έρευνα που πραγματοποίησαν στην οικία του και βρέθηκαν σε εσωτερικούς-εξωτερικούς χώρους αυτής και κατασχέθηκαν συνολικά 408 δεντρίλια ινδικής κάναβης ύψους από 15 έως 90 εκατοστών το καθένα, εμφυτευμένα σε κλάστρες, στη βεράντα, στην ταράτσα αλλά και διάσπαρτα σε διάφορα σημεία της αυλής του σπιτιού του. 38 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης και 1.800 γραμμάρια αδοσμολόγητου καπνού, τα οποία θα σταλούν στο τελωνείο της Τηλίδος προκειμένου να προσδιοριστούν οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι για το ελληνικό δημόσιο. Ένας λαπτήρας φωτισμού και ένα αερόθερμο και 4 σακούλες με λίπασμα, 2 μπουκάλια υγρού λιπάσματος και 2 ρολά αλουμινόχαρτου μήκος 2,5 μέτρων το καθένα. Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Ασφαλείας της Λαμίας, ενώ ο συλληφθής θα οδηγηθεί σήμερα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας.